κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Προσφέρουν ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσα από το θάνατο του γιού τους. Ο λόγος για την οικογένεια του 17χρονου που τραυματίστηκε βαρύτατα στις 12 Νοεμβρίου έπειτα από τροχαίο με τη μηχανή του κοντά στο Τσαλικάκι. Η διαδικασία της δωρεάς οργάνων ολοκληρώθηκε επιτυχώς σήμερα το πρωί και πλέον τα όργανα του ανηλίκου που χάθηκε τόσο νωρίς δόθηκαν σε άλλους ασθενείς στο Ιπποκράτειο, τον Ευαγγελισμό αλλά και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Γούρνες Χερσόνησος. Για τους επόμενους τρεις μήνες λοιπόν εκτρέπεται η κυκλοφορία προς την παλιά Εθνική Οδό. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο neakrete.gr. Στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων το πολυπόθητο κοινωνικό μέρισμα. Μπείτε στο neakrete.gr και ενημερωθείτε για τα κριτήρια αλλά και για την παγίδα που εάν δεν δώσετε προσοχή μπορεί να σας στοιχήσει ακριβά. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στο Facebook, το Instagram και το Twitter, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.